Εσύ τον γνωρίζεις, Ελενάκη μου, τον πω. Ναι, έχουμε συνεργαστεί κιόλας και σε ένα βίντεο κλιπ του. Α, ναι, σας παρακαλώ. Έχετε μιλήσει τώρα με όλα αυτά τα οποία γίνονται, αισθάνθηκες να του στείλεις ένα μήνυμα, κάτι να τον... Όχι, δεν έχω, δεν νιώθω ιδιαίτερα κοντά. Ενώ είμαστε γνωστοί. Εντάξει. Αλλά όχι φίλοι. Ναι, δεν είμαστε τόσο κοντά. Δηλαδή θα φαινόταν πολύ κουτσομπολίστικο να του πω. Τι έγινε, είσαι καλά, πώς είσαι. Καλά, άμα δεν έχεις μια σχέση μεγαλύτερης οικειότητας, εννοείται. Πώς έχεις παρακολουθήσει όλο αυτό το περιστατικό, όλο αυτό το καινούριο έρωτα στο Survivor? Ήταν λίγο άβολο με όλο αυτό το παρασκήνιο που υπήρχε μέσα και έξω για μένα. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά. Υπήρχε φάση που δεν μπορούσα να ξέρω τι θέλω να πιστέψω και τι ισχύει. Δηλαδή, ακόμα στο τρέιλερ πριν παίχτηκε το επεισόδιο, που έδειχνε τη σκηνή και μετά μιλούσε και έδειχνε τα πρόσωπα. Είμαι σε φάση, αποκλείεται, δεν μιλάμε για αυτά τα πρόσωπα, είναι άλλα τα πρόσωπα. Είναι... Δεν περίμενες κάτι τέτοιο να το κάνουν οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι? Ναι, με το λόγο το ότι μόλις είχε βγει, ας πούμε, τότε, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μπόκι έλεγε είμαι σε σχέση και μετά ξαφνικά βλέπω αυτό το τρέιλερ και λέω... Σοκ. Ναι, είναι λίγο Matrix, ζούμε. Ναι, δεν λέω... Δεν ξέρω, ήταν λίγο... Αναρωτιόμαστε, καταλαβαίνω τι λες. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, αναρωτηθήκαμε κι εμείς τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Μπόκι στα social media. Αν ακολουθεί, αν το follow. Υπάρχει το follow. Unfollow. Στην Καρολίνα και στο Μάριο Πρίαμο, γιατί και το follow on follow έχει γίνει πολύ μάσο. Έχει γίνει, παιδιά, ένδειξη τώρα. Οπότε το ψάχνουμε και αυτά. Κατάλαβες. Να ηρεμήσει λίγο και η Βίκυ Καγιά. Να μην νομίζει ότι είναι στο μάτι του κυκλώνα. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο αντιδρά ο Μπόκι μέσω των προσωπικών του μέσων δικτύωσης. Εδώ βλέπουμε το... Μπράβο, γιατί δεν βλέπω. Ο Μπό βλέπουμε ότι δεν ακολουθεί την Καρολίνα. Η Καρολίνα τον ακολουθεί ακόμα και είναι λογικό, γιατί τώρα γύρισε στην Αθήνα. Φαντάζομαι ότι τώρα από εδώ και πέρα θα ασχοληθεί, γιατί χθες έκανε και την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram. Ναι. Από εδώ και πέρα θα ασχοληθεί πιο λεπτομερώς με το τι γίνεται με το προφίλ της και τους προσωπικούς της. Παρένθεση, δεν έχει βγει θεά η Καρολίνα σε αυτή τη φωτογραφία. Είναι η πιο όμορφη, ναι, σε όλη η φωτογραφημένη. Εγώ να πω τώρα την αμαρτία μου. Είναι μια άλλη. Είμαι με 2 και 2 μοιοπικό αστιγματισμό. Νομίζω ότι είναι ελευθερία από μακριά. Είναι μια άλλη. Είναι το μαλλί. Γι' αυτό είναι το μαλλί. Γι' αυτό μπερδεύτηκε και ο Μάριος, ίσως. Δεν ξέρω τι μπορεί. Μην ανησυχείς, Ελενάκη, μόνο το μόνιτο πρέπει να βλέπεις. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Πάμε να δούμε και τον Μάριο Πρίαμο, τι γίνεται και με τον Μάριο. Ούτε το Μάριο. Ούτε το Μάριο ακολουθεί. Ο Μάριος τον ακολουθεί, τον Μπό. Ναι. Ναι, γιατί δεν έχει. Δεν έχει ακόμα τηλέφωνο. Ο Μάριος ακόμα κινητό δεν έχει τον Άγιο Δομήνικο. Και μόλις το έκαψα. Προφανώς. Γιατί να κάνω. Σκέψτε να δούμε την άλλη εβδομάδα ότι τον ξεκολούθησε ο Μάριος. Άλλο θέμα για συζήτηση μετά. Πάμε και στο κορίτσι το όμορφο, την Ελευθερία Ελευθερίου, να δούμε πώς αντιδράει και εκείνη και τι επέλεξε να κάνει μέσα από του προσωπικού τη λογαριασμού. Λογαριασμούς, βλέπουμε ότι δεν ακολουθεί άλλο το Μάριο Πρίαμο και δικαίως. Αυτό βέβαια ο Μάριος Πρίαμος δεν το γνωρίζει αυτό τώρα, έτσι. Δηλαδή και που τον ξεακολούθησε η Ελευθερία Ελευθερίου, θα το μάθει όταν λοιπόν, βγει με το καλό. Αν δεν μπορούμε να τον βρούμε και στο δικό του ότι ακολουθεί την Ελευθερία, σημαίνει ότι τον έχει μπλοκάρει. Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε, γιατί το ψάξα να το δω. Ο Μάριος έχει μια ρύθμιση ασφάλειας που δεν μπορείς να δεις ποιους ακολουθεί. Πίσω είσαι δαιμόνιος. Την Καρολίνα η Ελευθερία. Για δείξτε μας και την Καρολίνα να ξέρουμε. Α, εδώ μοιάζεται με την Ελευθερία. Ωραία, θα έρθει και αυτό, νάτο. Νάτο, δεν είναι. Ούτε την Καρολίνα. Ωραία, είναι απολύτως φυσιολογικό. Και απολύτως λογικό. Η Καρολίνα είναι Ελευθερία. Για δε. Έγινε. Η Μαριπόζα τον Μπό. Ο Μπό την Ελευθερία. Η Ελευθερία τον Μπό. Η Φραγκάκη την αδερφή τη που ξεκίνησε το action. Ο Ουγγαρέλου σε μένα. Ο Μιλιόγλου την Αταλία Γερμανού. Εγώ την αδερφή Αταλία. Να κάνει μάνα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για κάτι που αυτή τη στιγμή γίνεται μπροστά μας και αυτή τη στιγμή βλέπουμε και διαβάζουμε, προσπαθούμε να διαβάσουμε και τις αντιδράσεις των ανθρώπων που τουλάχιστον βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους. Γιατί ο Μάριος είναι ο μόνος safe αυτή τη στιγμή.